Να ευχηθώ καλή δύναμη καταρχήν. Εξυπακούεται και είναι αυτονόητο η συμπαράσταση του ΚΚΕ που δεν εκφράζεται μόνο σήμερα με την παρουσία εδώ πολυμελούς κλιμακίου της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι από την πρώτη μέρα το ΚΚΕ και το ξέρετε, οι κομματικές οργανώσεις, το γραφείο περιοχής, ο γραμματέας της περιοχής που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, ο βουλευτής Λάρισας, ο Γιώργος Λαμπρούλης, που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και θέλω να σας πω ότι αυτές τις 14 μέρες ήδη έχουμε κάνει 3 ερωτήσεις, μία επίκαιρη, μία επερώτηση και έχουμε καταθέσει αναφορές στη Βουλή, όπως επίσης και στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε της αλληλεγγύης και όλα αυτά δεν έχει εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης που υπάρχει για τέτοιες και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις καταστροφών. Και οι ευρωβουλευτές μας καταθέσαν ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το ζήτημα. Ενώ ξέρουμε όλοι και το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, εκλείει το 50% της σεισμικής ενέργειας όλης της Ευρώπης. Μια χώρα, η Ελλάδα, 50% των σεισμών γίνονται εδώ και το υπόλοιπο 50% γίνονται στις άλλες 30 τόσες χώρες της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από το ταμείο αυτό που υπάρχει για τις καταστροφές και τις ζημιές που γίνονται, τουλάχιστον το μισό από όλο αυτό τον προϋπολογισμό έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα. Άρα είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Και εδώ να πω κάτι, γιατί μας κατηγορούν πολλοί που κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέμε διάφορα. Μα αν δεν απαιτήσουν οι λαοί αυτό που δικαιούνται, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατακτήσουμε αυτά τα οποία έχουμε ως δικαιώματα για να ζήσουμε ανθρώπινα. Και βεβαίως οι κύριοι της κυβέρνησης και ο Υπουργός εδώ μπορεί να πάνε πολλά λόγια τις πρώτες μέρες και για το 600 που δήθεν θα το πάρουν όλοι, γιατί έτσι φαίνεται ότι δεν θα το πάρουν, και για μέτρα άμεσα που θα λύσουν. Όμως την επίκαιρη ερώτηση που απάντησε στο Λαμπρούλη προχθές ο κύριος Πέτσας δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πάλι απέναντι στις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ. Εμείς είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να παλέψουμε τώρα που έχουν σβήσει τα φώτα της δημοσιότητας και έχει περάσει όχι 10 θέμα, πολλά κανάλια πλέον και μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρονται στους σεισμούς εδώ και στην ταλαιπωρία των ανθρώπων, εσάς όλων που ζείτε αυτή την κατάσταση. Θέλουμε τώρα να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και να πιέσουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή με αγώνες μαζί με σας. Γιατί και τα άμεσα ζητήματα πρέπει να λυθούν, όπως είναι αυτά που είπε και ο Δήμαρχος και οι δύο πρόεδροι των κοινοτήτων εδώ, δηλαδή τα ζητήματα στοιχειώδους ανθρώπινης διαβίωσης των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί. Και αυτά πρέπει να λυθούν άμεσα. Δεν είναι για του χρόνου ή του παραχρόνου. Τώρα πρέπει να λυθούν, τώρα υπάρχει κρύο ακόμα. Θα φέρουν τα κοντέινερ που θα γίνεται ο ήλιος το καλοκαίρι, θα τα φέρουν τον Ιούλιο, έτσι όπως πάνε. Και θα είναι ντάλα ο ήλιος και ο κόσμος θα καίγεται μέσα και δεν θα μπορεί να ζήσει. Και τώρα είναι σε σκηνές που είναι ακόμα χαμηλές οι θερμοκρασίες και ακόμα ουσιαστικά δεν έχει έρθει κανονικά η άνοιξη. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα τα άμεσα θα παλέψουμε να λυθούν εδώ και τώρα, όπως επίσης και η γρήγορη εκτίμηση των καταστροφών και των ζημιών για να πάει ταυτόχρονα με την αποζημίωση. Και το άμεσο 600, εμείς σας λέω ειλικρινά παλεύουμε να γίνει 1000 αυτό. Άλλο τώρα τι θα κάνουν οι πλειοψηφίες. Άμα ήμασταν εμείς πλειοψηφία θα το περνάγαμε στη Βουλή. Αλλά ούτε αυτό το 600 δεν θα το πάρουν όλοι και πρέπει, σωστά υπόθηκε, να το παλέψουμε γιατί είναι από τα άμεσα ζητήματα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση 100% σε όλες τις ζημιές. Εμείς αυτό παλεύουμε. Δεν ξαναφτιάχνεται μια κατοικία από την αρχή που είναι κόπη και αίμα υδρότας μια ζωής ολόκληρης ενός οικογενειάρχη. Άρα πρέπει να είναι στο 100% αυτές οι αποζημιώσεις. Θα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα με νόμο και δεν έχει γίνει νόμος ότι πρέπει να απαλλαγούν από όλα τα χρέη
από όλους τους στόχους, τις εφορίες, τις τράπεζες, αλλού που χρωστάει ο κόσμος. Αυτά πρέπει να παραγραφούν. Θα πρέπει να καταργηθούν ένφια, τέλη επιτιδεύματος, θα πρέπει τα δημοτικά τέλη και πρέπει και οι δήμοι εδώ, οι δήμαρχοι πρόεδροι να το παλέψουν αυτό, να απαλλαγούν όσοι έχουν καταστραφεί από αυτή την κατάσταση από δημοτικά τέλη για όλα τα ζητήματα. Και φυσικά πρέπει να δούμε και αποζημιώσεις σε αγρότες. Ο ΕΛΓΑ ακόμα δεν έχει δώσει από τους παγετούς και τα χιόνια του 20 ακόμα τις αποζημιώσεις. Και πάει πίσω η αγροτική παραγωγή σε μια σειρά ζητήματα, κυρίως τα μπέλια τώρα, μένουν κρασιά, τσίπουρα, αυτά τα ξέρετε πολύ καλά όσοι έχουν και όσοι ασχολούνται με αυτό, στα αδιάθετα. Αυτά θέλει στήριξη για να προχωρήσει και η οικονομία. Και σωστά υπόθηκε ότι δεν μας έφτανε ο κορονοϊός, που έχουν φτάσει μεθ τώρα να μην υπάρχει μεθ στην Ελλάδα, ενώ μάλιστα η γλώσσα μας να το λέμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας για να έχουμε μεθ, για να έχουμε κλίνες. Και είναι άνθρωποι διασωληνωμένοι, συνάνθρωποι μας τώρα, κάθονται εκεί πέρα έξω από την εντατική, με κινδύνους για τη ζωή. Δεν έφτανε η οικονομική κρίση και όλη αυτή η κατάσταση που ευθύνονται και οι κυβερνώντες εκτός των άλλων, δεν ευθύνεται μόνο ο κορονοϊός. Ήρθε και ο σεισμός ή έρχονται και άλλες καταστροφές. Και βεβαίως ξέρουμε ότι οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν ακόμα επιστημονικά. Ούτε μπορεί να προσδιοριστούν. Όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές που γίνονται αν υπάρχει καλή πρόβλεψη από τα πριν. Αν γίνονται έλεγχοι δηλαδή στα σχολικά κτίρια, αν γίνονται έλεγχοι στα σπίτια, αν γίνονται έλεγχοι στα δημόσια κτίρια, για να μην πληρώνει ο κόσμος μετά και με κίνδυνο της ζωής του, των παιδιών του κλπ. Και εδώ πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Το ίδιο είναι και για τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Έχουμε κάνει προτάσεις. Πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, κυρίως αυτά που πάνε στην τρίτη ηλικίου, γιατί θα δώσουν για πανεπιστήμιο μεθαύριο, σε ένα-δύο μήνες. Και πρέπει να υπάρχει ποσόστοση, ειδικά εδώ από την περιοχή αυτή που έχει πληγεί, για να περάσουν. Δεν μπορεί να πάνε με τις ίδιες προϋποθέσεις που πάνε άλλα παιδιά που κάνουν φροντιστήρια ή που κάνουν τη διδασκαλία κανονικά χωρίς να έχουν αυτό το πρόβλημα με τους σεισμούς. Είναι λοιπόν μια δέσμη ζητημάτων που θα πρέπει να τα παλέψουμε σαν ένας άνθρωπος όλοι μαζί. Και εμείς σε αυτό που μας έχει τάξει ο λαός στη Βουλή με τις λίγες δυνάμεις που μας έχει δώσει, γιατί αν μας είχατε δώσει και περισσότερο θα κάναμε και περισσότερο οπωσδήποτε. Αλλά και με αυτές τις δυνάμεις θα το παλέψουμε. Αλλά χρειάζεται και αγώνας και κινητοποίηση και μέσα από τους φορείς, μέσα από το κίνημα, για να μπορέσουμε να πιέσουμε τους κυβερνώντες. Διότι οι κυβερνώντες, ακολουθώντας και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που λένε δεν χρηματοδοτούμε έργα αντισεισμικής θωράκισης, γιατί δεν έχουμε κέρδος. Αυτό λένε οι επιχειρηματίες. Άμα αναθέτεις λοιπόν στους καπιταλιστές αυτούς που ξεζουμίζουν το λαό όλη αυτή την ιστορία, έτσι σου απαντάνε. Ενώ εδώ δεν είναι θέμα κόστους, εδώ είναι θέμα ζωής. Ζωής και θανάτου. Αφορά τις ζωές των συνανθρώπων μας. Αφορά την περιουσία τους, τα σπίτια τους, αυτά που πασχίζουν μια ζωή να φτιάξουν για να ορθοποδήσουν. Αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, εμείς θα συνεχίσουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και εδώ και παντού και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους δρόμους του αγώνα, γιατί μάσκες μπορεί να φοράμε, αλλά τα στόματα δεν τα βουλώνουμε όπως θέλουν. Θα διεκδικούμε και θα αγωνιζόμαστε για το δίκαιο του λαού μας.